πω ότι βρίσκομαι με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα στην Κρήτη, μαζί με το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο, με τον βουλευτή Β' Πειραιώς, τον κύριο Μαρκόπουλο, και τον διοικητή που διαχειρίζεται την υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχαμε μία πρώτη συνάντηση σήμερα με τον Δήμαρχο το πρωί, όπου συζητήσαμε τα θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου, και μόλις ολοκληρώσαμε άλλη μία πολύ παραγωγική συζήτηση με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ακριβώς λοιπόν γιατί η ενέργεια, όπως είπατε, είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Είναι γνωστό ότι η Κρήτη διαδραματίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας. Εδώ θα γίνει με το καλό η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο ίσως ακόμη να μην έχει δείξει τα αποτελέσματά του και τα ωφέλη του προς την τοπική κοινωνία και οικονομία, όμως τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωσή του θα έχει ένα τεράστιο όφελος και περιβαλλοντικό και οικονομικό και περιφερειακό, δίνοντας την ευκαιρία λοιπόν στις δημοτικές αρχές, στις επιχειρήσεις τουριστικές και μη, και στην κοινωνία να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Επιπρόσθετα, πέραν αυτού, όπως ξέρετε, λίγο παραπέρα έχουν ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα από τις γεωφυσικές έρευνες για την έρευνα και ανάπτυξη υδρογων ανθράκων. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας ενεργειακός θησαυρός στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν για μια τρομερή αλλαγή, μια τρομερή αναβάθμιση γεωπολιτική της σημασίας της Κρήτης. Πέραν αυτού, επεξεργαζόμαστε, όπως ξέρετε, στο Υπουργείο την δυνατότητα να αναπτύξουμε θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Είναι γνωστό ότι η Κρήτη διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά δυναμικά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, και βεβαίως με πολλή συζήτηση και πολύ σεβασμό προς την τοπική κοινωνία, ο στόχος θα ήταν ιδανικά να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μία νέα παραγωγική βάση, ένα νέο τομέα οικονομίας, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλές και σημαντικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Άρα, σίγουρα η ενέργεια και τώρα και στα επόμενα χρόνια θα είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως ο στόχος μας ως κυβέρνηση είναι να βοηθήσουμε μαζί με τα εμβληματικά έργα της ενέργειας, αλλά και τα υπόλοιπα εμβληματικά έργα του νησιού, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το αεροδρόμιο και πολλά άλλα, να δημιουργήσουν μια νέα υπεραξία για τον τόπο. Σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν ακόμη λόγο, να αναδείξουμε την σημασία που έχουν οι ευρωεκλογές. Βρισκόμαστε 4 εβδομάδες πριν από την 9η Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε την κάθε μία και τον καθέναν μας να συμμετέχει στην διαδικασία των ευρωεκλογών. Δεν επιτρέπεται η αποχή, δεν επιτρέπεται η αδιαφορία ή η ψήφος διαμαρτυρίας, αν θέλετε. Και αυτό γιατί πλέον, όπως αντιλαμβάνεστε, τα περισσότερα ζητήματα που διέπουν την καθημερινότητά μας επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Γι' αυτό είναι κρίσιμο εκείνη την ημέρα η κάθε μία και ο καθένας μας να ψηφίσουμε, να δώσουμε μία ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας της χώρας μας. Είναι σημαντικό να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο ικανούς και άξιους ευρωβουλευτές που θα αποτελούν την φωνή των εθνικών μας συμφερόντων, αλλά και θα συνδιαμορφώνουν επίσης τις σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάζουν και την δική μας καθημερινότητα. Και νομίζω ότι μία ισχυρή Ευρώπη σημαίνει σίγουρα μία ισχυρή Ελλάδα και μία ισχυρή και ευημερούσα Κρήτη. Σημαντική συνάντηση με την κυρία Σδούχου για όλα τα ενεργειακά θέματα που αφορούν την Κρήτη. Ένα βασικό θέμα είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Γιατί είναι δημοκρατία να υπάρχουν αυτές οι ενεργειακές κοινότητες,
όπως επίσης και ο ενεργειακός χώρος που πρέπει να πάρουμε για όλους τους τοέβη της Κρήτης, να μπορούμε να κάνουμε τα έργα από τη στιγμή που έχουμε κάνει τις μελέτες. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ενημέρωση που είχαμε για τη διασύνδεση με το μεγάλο καλώδιο Κρήτη-Αττική, το μικρό έχει γίνει και ευτυχώς υπήρχε, γιατί θα είχαμε πρόβλημα για την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού. Να δούμε με τα αιωλικά πάρκα τι γίνεται και ακούμε τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Σδούκου. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία θέσαμε που είναι υπέρ των πολλών θα μπορούν να ικανοποιηθούν. Η Κρήτη θα πρωταγωνιστήσει σε αυτό, κύριε Περιφερειάρχα? Μα η Κρήτη πάντα είναι πρωταγωνίστρια. Δεν γίνεται να έχουμε δεύτερο ρόλο. Άρα σε αυτά θέλουμε να πάρει ο πολίτης της Κρήτης αυτά τα οποία δικαιούται.